πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι τώρα... Ναι, είχανε τώρα μια πολύ εγκάρδια χειραψία, ναι. Κώστα, το βλέπουμε και εμείς σε πολύ κοντινό πλάνο. Ασπάστηκαν κιόλας. Τα τηλεοπτικά μέσα που πάνε. Τώρα νομίζω πηγαίνουν στις κάμερες. Στις κάμερες. Ξέρω, θα κάνουν κάποια πρώτη καλημέρα θα πούνε μάλλον. Γιατί έχουν πάει στα συνεργεία πράγματα στους δημοσιογράφους. Και στους φωτορεπόρτερ. Κώστα, άρχισε να ακούσουμε λίγο. Κύριε Πρόεδρε. Θα βγάλουν και θα κάνουν selfie. Θα βγάλουν και selfie, ναι. Θα βγάλουν και selfie, μάλιστα. Με φόντο. Με φόντο το υπουργικό στα υπουργικά συμβούλια. Κάποιους υπουργούς δεν χειροκροτούν αυτή την εποχή. Και από βάθος, από την άλλη, οι εκπρόσωποι των μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, πολύ εγκάρδιο το κλίμα. Σχεδόν πανηγυρική αυτή η υποδοχή, ενθουσιώδης. Για να το πω πιο σωστά, η υποδοχή που επιφύλασε ο Ζωάν Ζαέφ στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και τώρα συστήνει έναν έναν τους συνεργάτες του και τους υπουργούς, τα μέλη της κυβέρνησής του. Θα γίνει προφανώς σε λίγο η αντίστροφη διαδικασία. Θα συνθυστήσει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας τα δικά του μέλη, τα οποία λίγο πολύ τα γνωρίζει πια. Οι επαφές, το ξανά είναι πάρα πολύ τακτικές το τελευταίο 1,5 χρόνο των δύο μερών. Το χαμόγελο δεν έχει φύγει από τα χείλη των δύο ανδρών, επειδή περασπίζονται προφανώς με πολύ ζεστό τρόπο την συμφωνία των Πρεσπών, η οποία έχει ενεργοποιηθεί πια τους τελευταίους δύο μήνες, και είναι εδώ για να την επερασπιστούν περαιτέρω με το μήνυμα που στέλνει και η Αθήνα ότι πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα. Γιάννης Δραγασάκης, Νίκος Παπάς, Ευάγγελος Αποστολάκης, τους συστήνει και τους χαιρετά έναν νέο Ζαραζάεφ, ο κύριος Ξανθός, τον κύριο Σταθάκης στην συνέχεια για να βλέπουμε και ποιους συστήνονται, ο Χρήστος Πύρδης, ο κύριος Αραχοβίτης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κυρία Σία Αναπροσδοπούλη είναι επόμενη, αναπληρώτη υπουργός Εξωτερικών, που δίνει το χέρι της στον Ζαραζάεφ, Μάρκος Μπόλαρης για την συνέχεια. Κυβέρνηση κυρία Ελευθερία Χατζηγεωργίου, Υπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης. Και μετά είναι η πόλη της συνεργάτης του Έλληνα Πρωθυπουργού, κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο συνοδεύει αυτή την πρώτη αποστολή. Λοιπόν, είμαστε πια στο κτίριο της κυβέρνησης. Όπου πραγματοποιείται η τελετή επίσημης υποδοχής, δεν έγινε στο αεροδρόμιο, γίνεται εδώ. Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζωάν Ζαέφ, είναι το πρώτο πράγμα το οποίο βρίσκεται στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού και του προγράμματος. Στη συνέχεια, η ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα συγκληθεί σε μια μεγαλοπρεπέστατη, τολμώ να πω, αίθουσα. Προφανώς αντίστοιχη δεν υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κτίριο είναι πάρα πολύ μεγάλο, ευρύχωρο, με πολλούς χώρους αίθουσες και δεν συγκρίνεται με το ελληνικό κυβερνητικό, κεντρικό κυβερνητικό κτίσμα. 12:30 τοπική ώρα, 9:30 ώρα Ελλάδας, Τσίπρα Ζαέφ θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς εκπροσώπους του τύπου. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε, δηλώσεις και από δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις από ελληνικά μέσα, δύο ερωτήσεις από συναδέλφους εδώ στα Σκόπια. Λοιπόν, πάνε πάλι για σέλφι. Ανοίξτε τους δημοσιογράφους. Πάνε πάλι για σέλφι. Δεν ξέρω υπάρχει γιατί. Υπάρχει ένα πονηρό βλέμμα, βλέπω, από τους δύο πολιτικούς. Πάνε πάλι για σέλφι. Κύριο Ζαέφ, επιμένει στις σέλφι. Κύριο Ζαέφ είναι εθισμένος με τις σέλφι, έτσι. Ναι. Κάνει και κάποια αστεία και ο Αλέξης Τσίπρας με τους Έλληνες δημοσιογράφους ότι βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο για να προχωρήσουν πια μέσα, να κατευθυνθούν. Νομίζω ότι και οι δύο δείχνουν τον θέλουν να δείξουν, επιδιώκουν με κάθε τους κίνηση να δείξουν ότι είναι ενθουσιασμένοι για αυτή την πρώτη συνάντηση εδώ στην Βόρεια Μακεδονία. Κώστα, θα είναι μια πολύ πυκνή ημέρα με πάρα πολλές συναντήσεις, με πάρα πολλές συζητήσεις. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε, ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει σήμερα. Ναι, θα επιστρέψει σήμερα. Ναι, δεν έχει διανυκτέρευση. Λοιπόν, η υπουργική.